Την Δευτέρα 11 Αυγούστου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το μέτρο που προβλέπει τον κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις 12 π.Μ. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση των τοπικών φορέων. Ο αντιπρόεδρος του μαλητηρίου, Νίκος Χιριάρης, μιλώντας στην κάμερα του Start, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έναν lockdown. Είχαμε, όπως είπατε, μία ανακοίνωση εκτάκτων μέτρων για κάποιες περιοχές άκρως τουριστικές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Κέρκυρα. Οι οποίες δεν μας έχουν δικαιολογηθεί επαρκώς για ποιο λόγο επιλέχτηκαν αυτές οι περιοχές από την κυβέρνηση και μόνον αυτές. Υπάρχει σε ισχύ ένα ιδιότυπο lockdown στην ουσία, χωρίς να υποχρεούνται το κράτος να μας αποζημιώσει. Μία συνάντηση με το Σωματείο, με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, τους εξηγήσαμε και μας εξηγήσαν ακριβώς και αυτοί τους προβληματισμούς τους. Εμείς, σαν επιμελητήριο, θα στείλουμε και μία επιστολή. Ένα έγγραφο προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομικών και Εργασίας που θα εξηγούμε ακριβώς αυτούς τους προβληματισμούς και θα ζητάμε κάποια έκτακτα, κάποια ιδιαίτερα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται με αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ο Βασίλης Βασιλάκης, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστίας και Συναφών Επαγγελμάτων, σημείωσε πως από τη στιγμή που η κυβέρνηση έλεγε αυτή την απόφαση, είναι αναγκαίο να δώσει μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις εστίασης. Περιμέναμε με την καινούρια ΚΙΑ που βγήκε και να κλείνουμε 12 η ώρα, περιμένουμε από το κράτος μέτρα στήριξης, ανακούφισης για την εστίαση και πλέον δεν περιμένουμε, απαιτούμε αποζημίωση για όλες τις επιχειρήσεις που με το αποφασίζουμε και διατάζουμε μας έκλεισαν. Με μία μελέτη του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ τον Οκτώβριο θα κλείσουν 50.000 επιχειρήσεις και θα μείνουν άνεργοι 190.000 εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για την αγορά. Είμαστε εκτός τραπεζικού συστήματος, ζητάμε μείωση του ΦΠΑ στο 6% να πάει το ΦΠΑ, να υπάρχει μείωση του ενοικίου όλο το 2020 και όλα τα χρέη που θα συσσωρευτούν όλο το 2020 να βγει μια καινούρια ρύθμιση για το 2021. Αν δεν πάρουν αυτά τα μέτρα θα βρεθούμε σε αδυναμία πληρωμής. Και όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει και στάση πληρωμών. Την αντίδρασή του για αυτό το μέτρο εξέφρασε και ο πρόεδρος του νέου επαγγελματικού τουριστικού φορέα, Παντελής Γιαννούλης, ο οποίος μάλιστα σε πρόσωπο τοποθέτησή του είχε χαρακτηρίσει την απόφαση αυτή ως κόλαφο για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Δημιουργεί μεγάλους κραδασμούς. Οι πρώτοι κραδασμοί, όπως καταλαβαίνετε, ακούγονται στον κόσμο, τον εργαζόμενο, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναγκαστικά και μη θα χάσει τη δουλειά του ή θα τσεκουρευτούν κι άλλο οι μισθοί του, γιατί έχει ως αντίκτυπο και σαν συνέπεια ο επαγγελματίας να μην μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε τα έσοδα θα μειωθούν όταν σου λέει ότι 12 η ώρα θα κλείσεις. Η κατάσταση δεν είναι καλή για το νησί μας. Πληροφορήθηκα και στενοχωριέμαι πάρα πολύ, όπως θα το έχετε μάθει και εσείς, ότι στον Ύψο και στην Δασιά τα γκρουπ αυτά τα οποία φέρνουν τον κόσμο από την Ιταλία, από την Σλοβενία και από άλλες χώρες αυτή τη στιγμή ακυρώνουν τις όποιες μετέπειτα μέρες είχαν να έρθουν στο νησί μας σαν επισκέπτες. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι με αυτό το μέτρο τώρα νομίζω ότι τελειώνει και η σεζόν. Μιλάμε για την καρδιά της θερινής περίοδου τώρα. Είμαστε στην εβδομάδα την οποία θεωρείται πικ για το νησί μας, πικ για την χώρα και δυστυχώς τόσο η πανδημία όσο και τα μέτρα τα οποία περνάει η κυβέρνηση για την πανδημία, θέλουμε να πιστεύουμε, είναι αυτά τα οποία θα φέρουν από ό,τι φαίνεται την τοπική κοινωνία και οικονομία σε κόμμα. Την αντίθεσή του με τα νέα μέτρα εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας, Περικλής Θετσαρός. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει: άδικα, αντιφατικά και εξοπλιστικά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, καθώς πλήττουν κατά τρόπο ανεπανόρθωτο τους κλάδους εστίασης, διασκέδασης και τον τουρισμό μας γενικότερα. Θεωρούμε ότι τα μέτρα είναι άδικα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εξαιρέθηκε Αττική, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα της χώρας. Περιμέναμε πραγματικά από την τοπική πολιτική ηγεσία, από τους βουλευτές μας, την Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και το Μελητήριο να αντιδράσουν και να ζητήσουν την εξαίρεση, αν μη τι άλλο, της Κέρκυρας από αυτή την απόφαση.